Επιστρέφουμε Α. με το πολιτικό μα πάνελ. Είναι μαζί μα η Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, η κυρία Σοφία Βούλτεψη Ντυμένη στα λευκά. Δεν ξέρω, είστε τη Ισοπαλία, είστε τη. Τη Σιρήνη. Ανάμεσα στο Πασόκ και τη Νέα Για το ναι. Πασόκ Έχει, και τον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι είναι αυτά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα. Όχι τη Λευκή Πετσέτα. Όχι, παιδί μου, δεν πετσέτα. Okay. Περιστέλη, λοιπόν. είπαμε. Ρωτάω. Λοιπόν, ο κύριο ε, Γιώργος Βασιλιάδη. Μάλιστα. Ο κύριο Γιώργο Βασιλιάδη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο mm -hmm. Τάσο Νικολαίδη από το ΠΑΣΟ. Ωστόσο, έχουμε μία έκτακτη δυσάρεστη είδηση που είναι πιο σχετική να σα την πει Ελένη Καλογεροπούλου, μια και εγώ, ασχολείται δεν με αυτά. Α, έχουμε το Σταύρο Κουράκο. Ωραία. Πάμε αμέσω στον αθλητικό μα συντάκτη, το Σταύρο Κουράκο, γιατί έχουμε μια πολύ, πολύ δυσάρεστη είδηση. Σταύρο. Καλησπέρα. Βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην πισίνα του σπιτιού του ο Τζορτζ Πάλντοκ. Πρόκειται για τον Έλληνα, γιατί έχει ελληνικό διαβατήριο. Αγωνίζεται και στην εθνική ομάδα. Παίχτη του Παναθναϊκού, ο οποίο φέτο ήρθε στην ομάδα των Πράσινων. Το νέο το αυτό νέο έκαναν γνωστό οι θύνοντε του Παναθναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται βέβαια σε κατάσταση ζωκ και διερευνούν για το τι έχει συμβεί. Βέβαια, οι αστυνομικέ αρχέ είναι αυτέ που θα πράξουν τα Πρόκειται όμω για ένα γεγονό σοκ και περιμένουμε να δούμε ποιε είναι οι δυσάρεστε λεπτομύρε. Είναι γεγονό πάντω ότι είναι νεκρό ο διεθνή ποδοσφαιριστή Τζόρτζι Πάλτοκ. Και είναι και νεαρή ηλικία, έτσι. 23 ετών. Ναι. 23 ετών μόνο. Ε, πολύ ε, νέο παιδί. Τραγική είδηση. Αν έχουμε οτιδήποτε άλλο νεότερο Σταύρο και κυρίω για τα αίτια του τραγικού αυτού α, θανάτου, σε παρακαλώ να συνδεθούμε ξανά για να μα τα μεταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Υπάρχουν δυστυχώ και αυτά τα δυσάρεστα. Α, κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε από εσά. Το Πασόκ τη Κυριακή έχει την ηγεσία του, την καινούργια ηγεσία του. Και υπάρχουν πολλοί στο κόμμα σα που λένε: Άντε, επιτέλου να αποκτήσουμε και λίγο αντιπολίτευση, για να μην κάνουν αντιπολίτευση οι ίδιοι οι βουλευτέ μα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι με την αντιπολίτευση που θα υπάρξει και θα σας κάνει αντιπολίτευση, θα ενισχυθούν λίγο τα ποσοστά σας, γιατί θα συσπηρωθεί ο κόσμος. Και κάποιοι οπαδοί σας που σου λένε, κάτσε μην πας και χάσουμε την εξουσία να ξαναψηφίσουμε νέα δημοκρατία. Τι λέτε για όλα αυτά. Γελάτε. Γελάω γιατί, κοιτάξτε, πράγματι δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια τόσο μακρόχρονη κρίση στην αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια περιδίνηση εδώ και ένα χρόνο. Ε, και ε, στο μεταξύ δημιουργήθηκε και ένα ζήτημα στο ΠΑΣΟΚ, μετά τις ευρωεκλογέ, το οποίο δεν κατάλαβα mm -hmm. ακριβώς. Ε, ωστόσο πήγαν και εκεί σε μια διαδικασία εκλογής προέδρου. Άρα είναι πάρα πολύ σκερός. Ε, Εσωστρέφεια για την αντιπολίτευση και η δημοκρατία λειτουργεί με κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ναι. Και σίγουρα εγώ ανήκω σε εκείνου που θέλουν να έχω απέναντί μου αντιπολίτευση. Ε, δεν μπορώ. Είστε όμω και τη άποψη ότι μια αντιπολίτευση, ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που θα σα κάνει κριτική και πολιτικό πόλεμο, να το πω έτσι, θα οδηγήσει στη συσπήρωση των οπαδών σα και άρα και στη μείωση των ποσοστών. Α... Των κομμάτων στα δεξιά σα. Κοιτάξτε, θα σα πω το εξή. Ναι. Ε, όταν είναι φυσιολογική η πολιτική ζωή, ε, υπάρχουν τα κόμματα τα οποία κάνουν αντιπολίτευση. Ε, πιστεύω όμω ότι και η αντιπολίτευση που γινόταν πριν ήταν τέτοια που δεν έφτανε στα αυτιά του κόσμου. Ναι. Ε, άρα, θεωρητικά. Μαζί σας βοήθηση, με όμως αλλαγή να 41%. του ίδιου αρχηγού ή δεν ξέρω αυτό είναι θέμα που θα το αποφασίσουν οι ίδιοι οι πολίτες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ναι. ή ΠΑΣΟΚ Θα χρειαστεί να φτιάξουν και ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα το οποίο θα στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά Πιο ελκυστικό λέτε Ναι πρόβλημα. δηλαδή ξέρετε τώρα όταν υπάρχει συνέχεια μια καταγγελία, μια γκρίνια, μια μουρμούρα ε, τελικά αυτό φτάνει σαν θόρυβος. Εγώ ε, δεν ήμουν υπέρ αυτού ούτε ε, τον καιρό τη ε, δικής μας αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι το αφήγημα συγκεκριμένο και όταν δίνονται υποσχέσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες. Διαφορετικά ε, πήγανε τα κόμματα στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Τι έμεινε από αυτό ας πούμε υποσχέσεις που επειδή είχαμε ζήσει στο παρελθόν ε, τις άλλες υποσχέσεις... Τι χάρτα, η μύτη, τα λεφτά υπάρχουν. Το θα σκίσω το μνημόνιο και θα είναι τα άλλα μεσημέρι. Πλέον ε, υπάρχει ένα εθισμό. Ο κόσμο δεν το πιστεύει. Απαντήστε αυτό. μου, και αυτό θα σα βοηθήσει να συσπηρώσετε ξανά του οπαδού σα ή ύπαρξη αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, πάντα είναι χρήσιμη η αντιπολίτευση για μια τέτοια, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Ε, νομίζω ένα κόμμα σαν την Νέα Δημοκρατία, το οποίο ε, έχει μισό χρόνο ζωής και έχει αντέξει, ε, δεν χρειάζεται μισό τεχνάσματα. Μισό χρόνο ζωής έχετε. Μισό αιώνα, αιώνα. ζωή, συγγνώμη. <χαι> ε, μισό αιώνα ζωής. Ε, δεν χρειάζεται τεχνάσματα για να συσπηρωθεί. Βάλιστα. Έτσι τώρα, εάν ε, έχουν δημιουργηθεί κάποια ζητήματα, ε, τα οποία επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην καταλαβαίνω τίποτα πια μάλλον έχω κουραστεί πολύ από το αντικείμενό μου, α πούμε. Τι εννοείται, δεν καταλαβαίνετε. <laughs> δηλαδή, θέλω να. Τα ζητήματα πω, που έχουν δημιουργηθεί με του βουλευτέ τα Θέματα... Σας. Όχι. Α. Οι βουλευτέ κάνουν ερωτήσει, χιλιάδε ερωτήσει. Συνέχεια. Δεν λέω φτάσει, για τι ερωτήσει, εγώ είχε μόνο. Φτάσει στο σημείο. Λέω για τι κατηγορίε Ή... που σα λένε βουλευτέ ότι οι υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι και πρέπει να ξεκαβαλήσουν διότι και... να προσγειωθούν ε, ε, κλπ. Ακούστε. Ε, ακούω κάθε κριτική. Mm. Αν κάποιο καβαλάει το καλάμι, κακό του κεφαλιού του. Αυτό λένε και οι βουλευτέ. Κακό του κεφαλιού του. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Εμένα με απασχολεί όταν έχω μία δουλειά να τη φέρνω σε πέρα. Έχετε δει εσεί ε, υπουργού να έχουν καβαλήσει καλάμι. Εντάξει, εγώ τώρα. Δεν μπορώ να το δω, γιατί εγώ έχω ένα αντικείμενο το οποίο είναι η μετανάστευση. Είμαι πάρα πολύ αφοσιωμένο σε αυτό. Γίνονται αυτά που γίνονται στο Λίβανο. Συνέχεια υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια κρίση από τη Μεσόγειο. Εμείς καθημερινά ζούμε μια κρίση. Μάλιστα. Δεν έχει χρειαστεί, αλλά φαντάζομαι Μάλιστα. ότι πάρα πολλά πράγματα μπορεί Ωραία. να έχουν Στο βάση δεύτερο γύρο θα μας πείτε βάση. και για τι ροέ. Μια και από το πρωί ως το βράδυ είστε κλειμισμένοι στο Υπουργείο και ασχολείστε ναι, με το, το αντικείμενό σα. Ελένη. Λοιπόν, ε, να πάμε στον κύριο Βασιλιάδη. Σήμερα, κύριε Βασιλιάδη, υπήρξε μία πρόταση από τον κύριο ε, Πολάκη να, να συγκληθεί μία επιτροπή, να, να συναντηθούν οι πέντε υποψήφοι για την Προεδρία του Κόμματος προκειμένου να συζητήσουν. Το αίτημα αυτό δεν, προ, δεν φαίνεται να προχωράει, καθώς ε, οι τρεις δεν έχουν αποδεχτεί ε, την πρόσκληση. Ε, και την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο κύριος Πολάκης να αντιδρά και να λέει ότι αύριο θα μετρηθούν όλοι. Ε, ε, Θεωρείτε ότι τέτοιου είδου πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι κάτω από την αιγίδα του κόμματος, βοηθούν τη συγκεκριμένη στιγμή. Και ε, είναι θεμητό να συμμετέχει ο κύριος Κασελάκης σε μια τέτοια ε, επιτροπή, ενώ τη, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Κοιτάξτε, σε, σε μια φυσιολογική συνθήκη, σε μια φυσιολογική λειτουργία κόμματο και σε μια περίοδο κρίσης, οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το πρόβλημα που βλέπω εγώ με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ότι έχουμε μια πραγματικότητα, η οποία είναι έξω από τα πολιτικά ήθη, όχι της μεταπολίτευσης, του τελευταίου αιώνα θα έλεγα εγώ. Έχουμε ένα πολιτικό στέλεχος, το οποίο στέλνει εξώδικο και απειλεί... Με ποινικέ διαδικασίε ε, την ε, πολιτική ηγεσία του κόμματό του. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο δεδομένο, αν καμωθούμε ότι ζούμε μια φυσιολογικότητα, νομίζω ότι δεν βοηθάμε ούτε την εξέλιξη των πραγμάτων, ούτε και τη σοβαρότητα του κόμματο. Στο τέλο σήμερα ο ελληνικό λαό μα παρακολουθεί εμβρόντιτο τι περισσότερε φορέ. Και ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου ε, και έχω πει πολλέ φορέ ότι. Σε έναν καβγά χρειάζονται δύο για να υπάρξει, έτσι. Mm -hmm. Έλεγα πάντοτε ότι η μεγαλύτερη ευθύνη έχει η απελθούσα ηγεσία α, με την ανικανότητά της να μπορέσει να συνθέσει κτλ. Αλλά από εκεί και μετά, όταν έχουμε διαβεί αυτό το, ρα... το ρουβίκονα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να εκτονωθεί α, ένα κλίμα όταν υπάρχει αυτό το πράγμα πάνω στο τραπέζι. Εάν που ήταν μια από τις χειρότερες πολιτικές πράξεις που θα μπορούσε να συμβούν... Που αποτελεί πλήρη, πλήρη ποινικοποίηση τη ε, κομματική κανονικότητα, είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει. κομματική κανονικότητα δεν μα αρέσει πάντοτε, mm -hmm. αλλά είναι αυτή. Αυτά είναι τα κόμματα. Με του κανόνε του, με τι ιδιομορφίες του, με τα λάθη του, με τα προβλήματά του. Αλλά είναι αυτή. Mm -hmm. Είναι οι κανόνε στου οποίου όλοι καλούμαστε να συμμετάσχουμε και όλοι παίζουμε με βάση αυτού. Προσπαθούμε να του αλλάξουμε ενδεχόμενα μέσα στα συνέδριά μα. Προσπαθούμε μέσα στην εξέλιξη τη κομματική ζωή να βάλουμε νέου, να φέρουμε καινούριου. Αλλά υπάρχουν κανόνες. κανόνε. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη, ε, τότε νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο δείχνει έλλειψη σοβαρότητα. Yeah. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που ο κόσμο όταν ακούει για μα, yeah. τότε δεν περισσότερο να γελάσει όχι πλέον να κλάψει, να γελάσει. Έτσι. Και αυτό είναι τρομακτικό με δεδομένο ότι είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και χρέο μα θα ήταν να αναδεικνύουμε όπω προσπαθήσαμε κοινοβουλευτικά σήμερα να αναδείξουμε ότι ο νέο προπολογισμό, για να σα πω και ακριβώ τα στοιχεία, ε, για να είμαστε και ακριβεί, ο νέο προπολογισμό, ο άλλο ένα προπολογισμό επιτυχία, έχει 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερου φόρου, 1,5 δισεκατομμύρια περισσότερο ΦΠΑ, 1 δισεκατομμύριο περισσότερο στο φόρο εισοδήματο. Κύριε πού να αναδειχθούν, αυτό, να αναδειχθούν, να αναδειχθούν αυτά όταν μαλώνεται από το πριό στο ε, βράδυ. Κύριε Βασιλιάδη, ναι, να σας τώρα, ρωτήσω τώρα πλέον, ε, πλέον, κάτι ναι. ε, με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Εάν ο κύριος Κασελάκης πάρει πίσω το εξώδικο, σημαίνει κάτι για εσάς. Δηλαδή θα πείτε ωραία, το παίρνει πίσω, ε, πάμε δεν συμβαίνει τίποτα. Ε, εφόσον, κοιτάξτε, εάν όλοι ομνύουμε στην ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και στην πίστη μας ότι μέσω του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έλθει η πολιτική αλλαγή. Ο καθένα που το βλέπει με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι δυνατό για να μπορέσει να τραβήξει όλε τι προοδευτικέ δυνάμει έχοντα ένα αφήγημα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με αφήγημα, θα συμφωνήσω αυτό που λέει η κυρία Βούλτεψη. Με αφήγημα, όχι με φιωριτούρε, ναι. με ένα σοβαρό πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλο, που θα μπορέσει όμω να αμφισβητεί στον πυρήνα τη πολιτική. Δεν είναι το πρόβλημα Μητσοτάκη ή η Βούλτεψη. Είναι οι πολιτικέ που ακολουθούν. Εμεί σε αυτέ είμαστε απέναντι. Δηλαδή, εμεί λέμε ότι η Θα έπρεπε να λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερο. Αυτό εννοώ σχέδιο, μην φανταστείτε κάτι άλλο. Στο οποίο εμεί είμαστε απέναντι. Είναι ένα τρόπο να λειτουργήσει ένα κράτο. Yeah. Θα προχωρήσει μια κοινωνία. Εμεί θέλουμε κάτι άλλο. Εμεί θέλουμε κάτι άλλο. Με τον πολίτη στο επίκεντρο. Με το κοινωνικό κράτο στο επίκεντρο. Με αμφισβήτηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και ανάπτυξη και λειτουργία τη οικονομία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βατζηλιάδη. Ε, ναι, ολοκλήρωση, ε, ναι. ε, Δεν κατάλαβα πάντω. Ναι, έχει δίκιο η Ελένη. Βλέπεις. Σας ρώτησε πολύ καθαρά. Αν πάρει πίσω το εξώδικο, έχει λήξει το θέμα. ή θα το ξαναφέρετε στην κεντρική επιτροπή Ξαναλέω. για διαγραφή. Α, αυτή τη στιγμή υπάρχει η κεντρική επιτροπή, η οποία α, έχει α. λάβει το εξώδικο. Το εξώδικο στρεφόταν κατά τη συλλογική ναι, Και το, επί... μάλιστα, το επέστρεψε πίσω η πολιτική. Το γραμματεία. επέστρεψε και συνεδριάζει για να δει την αντίδρασή τη. Ο καθένας, καθένα ή η καθεμια που έχει λάβει ένα εξώδικο. Το Σάββατο. Αν το πάρει πίσω αύριο το παίρνω πίσω έχει πολλούς τρόπους. Καλά, ναι. είναι και λίγο σόλικο. Το παίρνω πίσω γιατί σας βαριέμαι, το παίρνω πίσω γιατί έκανα λάθο. Ε, λάθος. Ε, θέλετε κάνει και μετάνοιες. Γιατί, γιατί, έκανε λάθο. λάθος, ναι. Γιατί έκανα λάθος, προσέχτε. Ναι. Το προβληματικό του δημοσιεύματος της διαρροής, έτσι, που τέλος πάντων... έγινε η διαρροή. Είναι προφανές, αυτό είναι Α. απόλυτα καταδικαστέο, δεν το συζητάμε αυτό Ωραία. το πράγμα. Okay. Αυτό είναι, είναι, έξω από τη συζήτηση. Αλλά πώ πρέπει να βρεθεί αυτό που την έκανε. Από εκεί μετά, Πρέπει απολύτως, να βρεθεί αυτό αλλά πιστεύω. είναι πάρα πολλέ οι πηγέ που μπορεί να έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Όχι, το κόμμα σα λέω πρέπει να ψάξει αν έγινε από εκείνο, να βρει τον, τον Απολύτως. Όχι, Απολύτως. Αλλά λέει και κάτι απολύτως, σημαντικό ο κύριο Βασιλιάδη. Που είπε για πηγέ. Ότι είναι πολλέ οι πηγέ. Α κομ... ψάξει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι καθαρό και μετά πάμε στι άλλε. Μπορεί να είναι από κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι από οικονομικό ρεπορτάζ, από λογιστικά γραφεία. Είναι, όχι, δημοσιοποιήθηκε ολόκληρο το εξώδικο. Το λέω γιατί έγινε ολόκληρη φασαρία από το ΣΥΡΙΖΑ με τα προσωπικά δεδομένα. Και εδώ είναι ένα εξώδικο που, αν έρθει σε μένα, ναι. δεν μπορεί να το έχει άλλο. Ναι, όχι, δεν λέει για το δυνατό. εξώδικο, λέει, ναι, για το λέει για το ποθενέσχε. Για το Α, για το Μισό ε, πώς... λεπτό. Το εξώδικο όμω πώ επιστρέφεται, δεν μπορώ να εξηγήσετε. Πολιτικά, 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 πολιτικά. 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 επιστρέφεται. Okay. Πολιτικά. Από εκεί και μετά λοιπόν προφανώ. Και προσέχτε. Μπορεί <χελίως> να τη στείλω <laughs> και τη η αντίδραση, κύριε ήταν ένα ακόμα και οργισμένο κείμενο. Ενώπιον των οργάνων του κόμματο, εκεί θα υπάρχει ζήτημα. Και εκεί ενδεχόμενα και εγώ ίδιο να ήμουν αργό. Δηλαδή, αν α πούμε το εξώδικο ήταν στην κυρία Σβίγκο, μόνο. Δεν, τα κομματικά ζητήματα δεν λύνονται με εξώδικα. Ε, ε, γινόμαστε τσίρκο. Πώ να σα το πω, Προσπαθώ να το πω με ωραίο τρόπο. Γινόμαστε τσίρκο. Δεν χρειάζεται η κυρία Βούλτεψη να μα κάνει να, να, να μας σχολιάσει καν. Αυτό το πράγμα και δυστυχώ. Δυστυχώ, δυστυχώ, Ο πρώην πρόεδρο με κινήσει του, με πράξει και παραλήψει mm -hmm. και πολλέ φορέ ενδεχόμενα όχι ο ίδιο ο πρώην πρόεδρο, αλλά το περιβάλλον του, οδηγούν την κατάσταση στα άκρα, και έχουν μπροστά μα δύο δύσκολου μήνε. μέχρι το συνέδριο. Μέχρι το συνέδριο Φάλιστα. και να ρωτήσω την κάτι. εκλογή Είσαι. του Πρόεδρου. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσεί, το Φεβρουάριο, ήσασταν από εκείνου που ήσαστε, είχατε ταχθεί απέναντι στον κύριο Κασιλάκη και όταν mm. προέκυψε το θέμα με το συνέδριο. Ε, Μήπω έπρεπε. Να γίνουν τελικά εκλογέ τότε, να καθαρίσει το πράγμα. Απόλυτα. Γιατί και μετά, Απόλυτα. και τον Αύγουστο, είχατε δώσει μια συνέντευξη ναι, ναι. και είχατε πει ότι υπάρχει έλλειμμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θέλω ναι. να πω ότι από το Φεβρουάριο και μετά είστε απέναντι στην παρούσα ναι, ναι. ηγεσία Ο κύριος Βασιλιάδης Κασελάκη. Ο Βασιλιάδη παρετήθηκε. Ναι, παρετήθηκε. Ο κ. Καθαρίσει... Βασιλιάδη παρετήθηκε. Συμφανώ. Είχα εξεκταρίσει yeah. το συνέδριο το εξή. Γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Ο κ. Κασελάκη είχε ένα πλάνο στο μυαλό του. Συμφωνεί, διαφωνεί. Δεν είναι το πλάνο με το οποίο εξελέγει. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, όταν το Σεπτέμβριο ψήφιζε ο κόσμο, έτσι. Καλά, δεν τον ήξερε καν το Σεπτέμβριο. Εντάξει. Ούτε εσύ, Άρα, ούτε έχουμε, έχουμε λοιπόν άλλο. μια πραγματικότητα. Ναι. Εγώ τι είπα στο συνέδριο, και αυτό είχα προτείνει και στον κύριο Κασελάκη. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Α πάμε στον κόσμο και αν περάσει αυτό, θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει. Άρα, έπρεπε, λέτε, να γίνουν εκλογέ τον Φεβρουάριο. Σε καθαρέ λίστε το βλέπουμε. Φλευ... Άρα, κάνατε λάθο η πλευρά η δική σα που είχε υποψήφια την κυρία Γεροβασίλη που κάνατε πίσω. Δεν κάναμε πίσω. Το συνέδριο αποφάσισε. Το συνέδριο, ε, όχι, ο δεν αποφάσισε μόνο το συνέδριο. Το ο κύριο Παπά και ο, ο κύριο Φάμελο έλεγαν τότε προπάσεις. να μην γίνουν εκλογέ. Δεν είναι μόνο το... Το, το συνέδριο. Ε, το συνέδριο. Ε, 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 Όχι, ε, αν υπήρχαν συγκεκριμένε ευθύνε. Ο κύριο Παπά και ο κύριο Φάμελο τότε έλεγαν να μην γίνουν εκλογέ. Και Ο κύριο Παπά και ο κύριο Φάμελο και ο Γιώργο Τσίπρα έτσι που είχαν πάρει την πρωτοβουλία αυτή με την οποία συντάχθηκε ο τότε πρόεδρο, κάνανε ένα τεράστιο πολιτικό λάθο. Αυτό δεδομένο. Α μάλιστα. Προσέχτε το ότι μπορεί ενδεχόμενα. Κάποιο να στηρίξει τον κύριο Φάμελο τώρα εν ώψη μιας προεδρικής εκλογής mm -hmm. δεν σημαίνει ότι ούτε θα σβήσει το το, λάθος τα, τα λάθη που έχουν γίνει. Άρα έχει ούτε, ευθύνη ούτε θα θα ο Φάμελος για τον Κασελάκη λέτε, για την πορεία Κασελάκη από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Προσέχτε, όλοι μας έχουμε για το σημείο που βρισκόμαστε πρώτη ευθύνη έχει ο πρόεδρος εκ των πραγμάτων, Σωστά. αλλά όλοι μας έχουμε ευθύνη. Αν δεν κάνουμε αυτή την ανάλυση, Μάλιστα. δεν θα μπορέσουμε να βρούμε και τις λύσεις για να προχωρήσουμε Πολύ καθαρό αυτό σαν, σαν, κόμμα. Από εκεί Πολύ και μετά όμω όμως ξαναλέω, ξαναλέω, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο κύριος Κασελάκης με τον τρόπο που συνεχίζει... Και εσείς δικαιούστε να, το λέτε. Γιατί ξεκαθαρίσατε νωρίς τη θέση. Ε, γενικά, ε, προ... Πάντοτε προσπαθώ να, να, για να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να μπορούμε να έχουμε το κόμμα μα πρέπει να παίζουμε καθαρού όρου. Ε, και να λέμε και αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο για το κόμμα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε απόλυτα και πάντα δίκιο. Και ο ηγέτη οφείλει να ακούει του πάντε και να συνθέτει την Και αυτό είναι το έλλειμμα το μεγάλο. Συμφωνούμε απολύτω. Ήσασταν εξαιρετικά καθαρό απόψε, με μηνύματα προ πολλέ κατευθύνσει. Ελένη, ο κύριο Νικολαίδη. Στα χέρια σου. <laughs> στα δικά μου. Να το... Πάντα για καλό. Όταν είστε στα χέρια τη Ελένη, είναι πάντα όχι, για καλό. Όχι, Απλά εγώ δεν ήρθα με πράσινο σακάκι για να εκφράσω. Το έχετε ελπίζα... στην ψυχή το πράσινο. Η μην ανησυχείτε. Είναι η μέρα για το Πασόκ. <laughs> το έχετε Έχεις στην ψυχή πράσινο το πράσινο. το πείσω στο φόντο, μην ανησυχεί. Αυτό δεν είναι πράσινο, αυτό είναι γάλαζο πράσινο. Είναι συγκυβέρνηση Πασόκνου Παλιά. Να το βρήκε. Ναι, ναι. <laughs> θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον παίκτη τη Εθνική ω το μεάκτη αθλητισμού έχοντα και ένα γιο που έχει ξεκινήσει τον όνειρό του παίζοντα ποδόσφαιρο σε μια επαγγελματική ομάδα τη Ελλάδα. Σήμερα βρίσκεται σε εθνικό επίπεδο έξω στη Φιλανδία και πραγματικά η στεναχώρια μου είναι μεγάλη γιατί σκέφτομαι το παιδί μου. Γιατί τα παιδιά αυτά ξεκίνησαν με όνειρα και βλέπουμε πώ θα φέρνει η ζωή. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μα είναι ότι την Ελλάδα μα την ενώνουν πολλά και τη χωρίζουν λίγα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αν είχαμε διάλογο και όχι αντιπαραθέσεις σκληρέ. Άντε τώρα, ε, ρώτα. Ναι, εγώ, ε, 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 όχι. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε, πραγματικά. Και μ, πολύ αληθινό και πολύ πραγματικό. Και καλά κάνατε και το είπατε. Ε, λοιπόν, τώρα να πάμε στα πεζά. Γιατί πραγματικά εδώ, είναι πεζά. Ναι. Ε, Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινάει με ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα, 9 μονάδων, ε, και το οποίο ενδεχομένως να του δώσει και τη νίκη. Τι θα σημαίνει αυτή η νίκη για το κόμμα σας του κυρίου Ανδρουλάκη και αν θεωρείτε ότι ο, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρει το μήνυμα για το οποίο βρέθηκε στην κάλπη για δεύτερη φορά. Ξεκινώντα, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανένα. Σε όλου όσου προσήλθαν στι κάλπε. Για να ε, ψηφίσουν. Έχετε πει οι σα, οι υποψήφοι. Ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου του εθελοντέ που κάθισαν όλη τη μέρα για να βγει η διαδικασία. Mm. Τι νομαρχιακέ επιτροπέ που μήνα, επί 1,5 μήνα οργάνωσαν όλη τη διαδικασία και ένα... Πολύ μεγάλο συγχαρητήρια στου έξι υποψηφίου μα για τον αγώνα που έδωσαν, για τι περιεδίε που κάναν και το μόνο που κατάφεραν ήταν να ανεβάσουν το Πασόκ. Τα περισσότερα συγχαρητήρια στον Παύλο Το Γερουλάνο, ο οποίο ενώ θα μπορούσε να αφισβητήσει το αποτέλεσμα, δεν το έκανε. Ναι, πολλά. Τι αγάπη είναι αυτή από όλου σα στο Γερουλάνο, ξαφνικά. Ε, δεν είναι. Κοιτάξτε, ανά... Δηλαδή, ανά... Τέτοια αγάπη θα, αν... θα βγει πρώτο, αν το ήξερε. ψηφίζει. Κοιτάξτε Παραλίγο. ο, ο Παύλο Το Γερουλάνο έφτασε ένα. Βήμα από το να είναι μέσα στην Ελλάδα. Και έφτασε επειδή η πορεία του η πολιτική είναι τέτοια που άξιζε να φτάσει. Ναι. Και ξέρουμε ότι Εμείς ο κόσμος συμφωνούμε. δεν ψηφίζει μόνο με γνώμονα το ποιο είναι ο καθένα, αλλά και με άλλου. Ότι προ... είναι αξιόλογο εξιόλογο, το ότι το το καμία λοιπόν, ο εξολογότο δεν υπάρχει καμία φόρμα. Ο κύριο σαν Ανδρουλάκη, σαν τα μηνύματα τα έχει πάρει. Νομίζω ότι έχουν γίνει λάθη. Το αν θα τα, έχει, τα έχει πάρει ο κύριο Ανδρουλάκη, θα φανεί την επόμενη μέρα αν εκλεγεί. Αλλά λάθη έχουν γίνει. Αυτό πρέπει να το. Να το πούμε όλοι. Ε, το λέει Τι και Τι λάθη, ναι, ναι. Κα... Ε, κατ' εμέ το μεγαλύτερο λάθο ήταν το οργανωτικό. Αλλά από την άλλη, δικαιολογώ έναν πρόεδρο που είναι δυόμιση χρόνια στην ε, ηγεσία του κόμματο και έχει κάνει 7 εκλογικέ αναμετρήσει. Έχει γυρίσει 7 φορέ όλη την Ελλάδα. 7 φορέ δεν γύρισαν οι βουλευτέ του νομού του σε αυτά τα δυόμιση χρόνια. Ο πρόεδρο του Πασόκ το έχει κάνει στα δυόμιση χρόνια που είναι. Το τον οργανωτικ... κατηγορούν ε, για αλαζονία, τον κατηγορούν ότι εν πάση περιπτώσει δεν κινήθηκε με συλλογικότητα ε, και ότι δεν έβαλε όλα τα στελέχη μέσα στο παιχνίδι. Πέντε χρόνια mm. κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Είπατε προηγουμένω και η κυρία Βούλτεψη είπε ότι δεν ξέρω και αν το κάνουν κακό ή το κεφαλιού του. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί τη κινούνται αλαζονικά. Όχι ένα πρόεδρο ο οποίο είναι στο τρίτο κόμμα στη Βουλή. Νομίζω ότι τον αδικούμε τον πρόεδρό μα. Αν λέμε ότι κινήθηκε αλαζονικά. Δεν το λέω εγώ. Αυτοί που το λένε. Όχι, αυτοί που το λένε. Για αλλά να νομίκω... είμαι σαφιστάτη. Εγώ θα έλεγα για πολλού υπουργού ότι κινούνται αλαζονικά μέσα στο κοινοβούλιο και στον ναι, τόπο Ναι, αλλά που τώρα δεν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω να σα πω πολλά yeah. για τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Για την κριτική που του γίνεται από τα στελέχη του κόμματό σα, τα οποία ε, στην πραγματικότητα τον οδήγησαν στην κάλπη πραγματικότητα είναι ότι την ημέρα των ευρωεκλογών κάποιοι θέσαν θέμα ηγεσία την ώρα που η Νέα Δημοκρατία είχαν 13 μονάδε. Ήμουν από του πρώτου που είπαν ότι ήταν μία λάθο κίνηση. Πρέπει να το ξεχάσουμε. Είμαστε σήμερα σε μια ισοκομματική διαδικασία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι, τουλάχιστον εμεί οι βουλευτέ, ναι, με, να πούμε τι θα ψηφίσουμε, αλλά να μην κατευθύνουμε τι ψήφου μα. Εσεί ψηφίζετε Ανδρουλάκη, έτσι δεν Εγώ είναι. ψήφισα τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν κατεύθυνα ούτε μία ψήφο προ το πρόσωπό του. Ήμουν από του πιο ενωτικού, ίσω ο πιο ενωτικό. Έχω υποδεχτεί όλου του υποψηφίου. στον ε, πρώτο γύρο δεν είπατε το πρώτο... σε πρώτο... κανένα πάνω ψηφίσει Ανδρουλάκη. Όχι. Και αν έρθει κάποιο να μου το πει, να το πει και σε Στο μένα. Το δεύτερο θα πείτε. Το δεύτερο κανέναν. Αυτή τη στιγμή πρέπει. Ε, τότε πώ είστε με τον Ανδρουλάκη, ψήφισα, άμα δεν στέλνετε κανέναν. Ψήφισα τον κύριο Ανδρουλάκη. Είπα ότι πιστεύω Μόνο μου, στηρίζω μια ψήφο. τον κύριο Ανδρουλάκη. Α. Υποδέχτηκα και η θέση μου είναι τέτοια στη ονομό της δράμας που δηλαδή, υποδέχτηκα... συγγνώμη τώρα, μου λέτε ότι στη δράμα που είστε βουλευτής δεν θα πάρετε κανένα τηλέφωνο ενώψη Κυριακής ούτε να ψηφίσουν ο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, να σας πω κάτι, ναι. εμένα μου αρέσετε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά αν πρέπει Βάρα, ένας... ε, ε. Δεν είναι το θέμα να πάρει πολύ, τηλέφωνο. Ε. Αν αιτιολογεί την επιλογή Να σας πω λίγο, κύριε να σα πω λίγο. Εγώ ψήφισα και ήμουν από του πρώτους που υπέγραψαν για την υποψηφία του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχω μία σχέση χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω καλή σχέση με τον Μανώλη τον που τον θεωρώ τον καλύτερό μου φίλο τα τελευταία χρόνια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να, καλά, έτερον εκάτω. Έτερον εκάτω. Ακριβώ αυτό. Οι ψηφοφόροι. Μα δεν θα ζητήσετε από τον Χριστοδουλάκη να ψηφίσει ένα να δουλάκι. Από του ψηφοφόρου θα σα ζητήσετε. Οι ψηφοφόροι μου που ψηφίζουν εμένα στη ναι. δράμα. κάποιοι είναι με τον κύριο Γερουλάνο. Ναι. Κάποιοι εκφράζουν την Διαμα... εκφράζονται από την κυρία Διαμαντοπούλου. Οπότε τι έκανα εγώ ω ένα βουλευτή απλό του δράμα. Όχι καθόλου ιδιαίτερο. Ψήφισα ρώτησα τον κύριο Ανδρουλάκη, υποδέχτηκα όλου του υποψηφίου με τον ίδιο για τρόπο. Και είπατε ότι ώστε... έγιναν λάθη τώρα. Τι ναι. πρέπει να αλλάξει ο Ανδρουλάκη, σαν είναι κληγή, για να πάμε στην κυρία Βούλτεψη μετά, μα πει για το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι το οργανωτικό είναι το... αυτό που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στο Πασό. Και δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, εξαρτάται ναι. από όλου μα. Σε συνεννόηση να αλλάξουν οι τομεί μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για κάποια θέση. Να πάρουν τον αρμόδιο, τον αρμόδιο τομέα... Και όργανα να, να, να συνεδριάζουν συχνότερα, να ενταχθούν όλοι μέσα να στ στα στ όργανα... Να σας πω λίγο κάτι οι γιατί... Υποψήφοι του κ. Ε, Ανδρουλάκη... Ε, ε, και θα πρέπει οι τομεί στο ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσουν σωστά, να δημιουργηθούν, να επανελειτουργήσουν. Τώρα, αυτό που λέμε για τα όργανα να συνεδριάζουν και να συνεδριάζουν... Τα όργανα του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζουν. Το θέμα είναι ότι αυτοί που θέτουν θέμα. Στο να παρευρίσκονται στα όργανα ή να γίνονται τα όργανα yeah. να συνεδριάζουν όταν συνεδριάζουν τα όργανα. Οι ίδιοι είναι μέσα στα όργανα. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούμε. Ναι. Και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε ότι τα ακούμε. Γιατί θα, αν τα ακούγατε από μένα αυτό, ναι. θα σα έλεγα ότι έχω απόλυτο δίκιο που το λέω. Ναι. Αλλά από ένα που δεν βρίσκεται στα όργανα να λέει ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα, είναι λίγο άτομο. Που δεν βρίσκεται γιατί δεν θέλει, ή γιατί ναι. δεν συμμετέχει. Γιατί δεν έρχεται. Άγιο όταν δεν έρχεται. Όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα και ένα βουλευτή δεν έρχεται, μπορεί να λέει ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα, Μάλιστα. αφού δεν έρχεται ο ίδιο. <laughs> Πάντω, κύριε Τάκη, <laughs> επειδή οι εσωκομματικέ διαδικασίε. Ε, αυτά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν όταν πάμε και σε μια ε, τέτοια μορφή διαδικασία. Όταν όμω αποκαλεί τους, αυτού που θεωρεί αντιπάλου από κουκουλοφόρου έω οτιδήποτε. Καλά, αφήστε το, εσεί το έχετε καταλάβει. Όπω καταλαβαίνετε, καλοκαιρινό, μην το όπως καταλαβαίνετε ε, χάνεται και η ουσία τη πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί στο τέλο τη ημέρα αυτό που αντιπαρατήθηκε σε μια. Προεδρική εκλογή είναι το σχέδιο που έχει την επόμενη μέρα και ναι. του κόμματο. Εσεί είστε Έτου. σε επίπεδο σύγκρουση ε, Βενιζέλου Παπανδρέου, που έλεγε ο ένα τον άλλο διαπλεκόμενο, το 2004. Ε, είστε ε, 7. Είστε σε αυτό το επίπεδο. Πώ το. το. απελθούσε ηγεσία και διαπλεκόμενου, λέει την άλλη πλευρά, ναι. και ε, κουκουλοφόρους και ό,τι άλλο έχουν ακούσει τα αυτιά μα. Και ε, 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 φοβάμαι, φοβάμαι ότι ε, με αυτόν τον τρόπο ο κ. Κασαλάκη μπορεί να νομίζει ότι του κάνει καλό ή τρέφεται από μια τέτο, mm. ό, όταν δεν μιλάμε πολιτικά και μιλάμε με όρου αρένα. Στο τέλο τη ημέρα, αυτό που θα είναι το αποτέλεσμα θα είναι ένα uh, ΣΥΡΙΖΑ εντελώ ανιπολύπτος ναι, στην κοινωνία. Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να το αντιληφθούν Όλοι... Ας, λοιπόν, επειδή έχουμε δύο-τρία λεπτά κύριο, ακόμα, α, θα κλείσει η κυρία Βούλτεψη, αλλά με τις πληροφορίες για το μεταναστευτικό, γιατί το λέω, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε σήμερα η επαφή του Προέδρου Μπάιντερ με τον κύριο Νετανιάχου, ότι α, ενημέρωσε ο κύριος Νετανιάχου πού θα χτυπήσει στο Ιράν, Πήρε το πράσινο φως από τον Βάιντεν σε αυτά που του είπε ότι θα χτυπήσει και τώρα περιμένουμε α, να δούμε πού θα χτυπήσει και πόσο σφοδρό θα είναι αυτό το χτύπημα και αν όλη αυτή η κατάσταση οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Κοιτάξτε, ε, χωρίς αμφιβολία ε, υπάρχει έκθεση η οποία λέει ότι το 2023 είχαμε τον υψηλότερο αριθμό συγκρούσεων από το 1946. Υπάρχει μια παρανοϊκή κατάσταση στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στην Ουκρανία γίνονται μάχες γύρω από τα πυρηνικά εργοστάσια. Ο άλλος ε, 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 στέλνει πυράβλου στο Ισραήλ. Το Ισραήλ στέλνει στα πυρηνικά του Ιράν. Και στη μέση βέβαια, γιατί το μεταναστευτικό μεταναστευτικό, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά... Ε, καλά, ευχαριστώ υπάρχει, πολύ. Τώρα ε, που υπάρχουν, το τα συζητάμε. Λοιπά. Τώρα, ε, όταν έχεις μετατρέψει ορού ερηπίων μια χώρα το Λίβανο, η οποία είναι η πιο ταλαιπωρημένη χώρα από το 1944, και είναι η χώρα με τους περισσότερους πρόσφυγες σε αναλογία πληθυσμού. Θέλω να μου πείτε πόσο έτοιμοι είμαστε εμεί. μην μου λέτε τι γίνεται, Κοιτάξτε, εκεί το βλέπουμε. Τώρα, πόσο, έτοιμοι πόσο έτοιμοι είμαστε και είμαστε πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή... Κύριε... Για τις ορδές των να... ορδές, ορδές ανθρώπων να που θα πάρουν την προσφυγιά. Ορδές δεν μπορούν να υπάρξουν, ε, αν υπάρξει εκένωση αυτής της χώρα που έχει... Τα πάνε πρώτα σε στην... αυτό. και Παριστίνου ε, ναι, 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 ναι. 500.000 και ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένου. Και όλα αυτά γίναν τώρα, δηλαδή ένα ε. εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι. Ε, αυτό θα γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο, αν πρόκειται να διασωθεί δηλαδή πληθυσμό ναι. με καθόλου. Αν αρχίσουν και πάνε στην Τουρκία και η Τουρκία του στέλνει προ τα δω, τι θα γίνει. Κοιτάξτε, α, εννοείται, εννοείται, δεν εννοείται για οργανωμένο. Ε, βέβαια, μα προφανώ ναι. δεν εννοώ για το ε, δεν οργανωμένο. Είναι, ε, δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Αυτή τη στιγμή οι μετακινήσει του πληθυσμού είναι πάρα πολύ δύσκολε ναι. εκεί. Ε, Προσπαθούν να βρουν κάποιε πιο ειρηνικέ γειτονιέ για να μείνουν. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι τι θα γίνει όταν θα σταματήσει ο πόλεμο, mm -hmm. γιατί κάποτε θα σταματήσουν yeah. ε, και πια θα βρίσκονται σε μια γκρεμισμένη χώρα που δεν θα μπορούν να ζήσουν yeah, και, θα και τότε ενδεχομένω ναι, να πάλι. πάνε πάλι στου δουλεμπόρου. Έτσι, αυτό είναι μια προοπτική. Τώρα έτοιμη για τι πράγμα, για πόσου. Εμείς Δεν το ξέρω, έχουμε εσύ το πεις, μια ε. φέρουσα ικανότητα στι δομέ γύρω στα 40.000 άτομα. Είναι γεμάτες οι δομέ γύρω στο 55%. Αν γίνει οργανωμένα και με προσωρινή προστασία αν, από Αν, αν γεμίσουν έτσι, οι δομέ, μετά τι κάνουμε. Ε, εντάξει, αν γεμίσουν οι δομέ, δηλαδή να είστε τόσο πολλού κόσμος... Είστε 50% είναι τώρα οι δομέ. Ναι. Ναι, αν φτάσουν στο εντάξει, 100%. Οι δομέ είναι μεγάλε. Ακούστε, οι δομέ είναι μεγάλε ναι. ω έκταση. Άρα υπάρχουν λύσει. Αν χρειάζεται, να σώσουμε ανθρώπου. Λέω με προσωρινή προστασία για ένα διάστημα μέχρι που να πέσει πάνω στο Λίβανο, άμποτε δηλαδή θα το κάνει ε? η διεθνή κοινότητα, να χτίσει το Λίβανο που είναι γκρεμισμένο από το 20 τουλάχιστον από την έκρηξη στη Βηρητό, για να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω. Γιατί προσέξτε, η διαφορά ανάμεσα σε αυτού του ανθρώπου ή του ανθρώπου από την Ουκρανία και του άλλου που έρχονται, γιατί είναι και κλιματικοί μετανάστες, γιατί έρχονται πολλά, από πολλά. και βίβλου κτλ., είναι ότι αυτοί θέλουν να γυρίσουν στη χώρα. Του. Ναι. Άρα λοιπόν, μιλάμε πάντα για προσωρινή προστασία. Mm -hmm. Υπάρχουν mm -hmm. λύσει να βοηθήσουμε ανθρώπου και φυσικά η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να λειτουργήσει να αποφασιστεί πώς οι άνθρωποι θα πάνε πού. Αλλά εμεί είμαστε κατά. Αυτό πάντα που αλλα εμει ειμαστε παντα αυτο που εκανε ο Σόλτ είναι γραμμή... λίγο δύσκολο να λειτουργήσει ε, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Εντάξει. Ναι, πράγματι ναι. έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλου πρέπει να καταλάβει ότι mm -hmm. τα εσωτερικά σύνορα πρέπει να είναι πέρα από τι επόμενε μέρε. Για αυτό η ηλικία αυτή. Η κυβέρνηση θα δίνει μάχε εκεί πέρα, δεβαίως. κυρία Βούλτεψη, και, αναβάζει και τους υπόλοιπους να βάζει και του υπόλοιπου να λαμβάνουν τι ευθύνε. Μα, εννοείται αυτό, αυτό το κάνουμε πάντα. Δεν χρειάζεται της. να πω τώρα δημοσίω τι γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάποιε διαφωνίε. Κάνουμε... Ε, όχι, όχι, να μην ανησυχείτε καθόλου. Το κάνουμε Ένας, πάντα. Ανησυχούμε. Έχουμε διαφωνήσει δημ... δημοσίω. Δημοσίω με, με το κλείσιμο των συνόρων και σίγουρα τώρα που υπάρχει σύνοδος κορυφής ε, αυτό, αυτό, ε, ένα από αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν, χωρί αμβολία, Μάλιστα. είναι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να μα πιάσει τον ύπνο μια τόσο η μεγάλη Ρετάκη κρίση. Τα και χρειάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρέ πολιτικέ. Γιατί όπω είπατε, η ναι, πολύ... πέρα από του πολέμου. Η κλιματική ε, αλλαγή... Κοιτάξτε στις Ρωμανίες πολιτείες πολλά. αυτή τη στιγμή ε, yeah. με ένα τυφόνι. Κλιματικοί μετανάστες και Όχι σε λίγο θα έχουμε συμβαίνει. και μετανάστες για το νερό. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οι μετανάστε είναι ήδη εδώ. Άρα λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα και βλέπουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όχι μόνο δεν μπορεί να βρει τι βάσει που τώρα. το τέλο το μουτζούρι το ρίχνει σε εμά που βρισκόμαστε λοιπόν, στι παρυφέ. Είναι... Σα ευχαριστούμε πολύ όλου. Την κυρία αφήστε. Βούλτεψη, <σχερ> μια και είναι η κυρία τη συντροφιά και υπάρχει πάντα η αστική. Θα δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Βούλτεψη. Γιατί, Ήτανε... τύπος και υπογραμμό. Τι να είναι η, πρώτη πραγματι... φορά, είναι, η πρώτη φορά, που μα συμβαίνει αυτό η αλήθεια. <σχει> <Είναι>, καταλαβαίνετε σε <σχει> <στις σχει> <αυ, σχει> κατάθλιψη βιώνουμε. Αν είστε <σχει> σε μόνιμη κρίση, δεν θα σα ξαναεπιτεθεί ποτέ. η <σχει> <τε>, ποτέ. <σχει> 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 ποτέ. Μπορεί να μα περασπίζετε κιόλα. Αλλά έχω βαρεθεί. Λοιπόν, Γιώργο Βασιλιάδη και Τάσο Νικολαίδη, σα ευχαριστούμε πολύ και τα δύο. Κάλεσμα την Κυριακή. Είναι Την Κυριακή στις κάλπες οι 303.000 των Ελλήνων να προσέλθουν ξανά να ψηφίσουν για τον πρόεδρο του Πασόκ γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του Πασόκ, μπορεί να είναι Μεστάξτε. και ο μελλοντικό πρωθυπουργός. Η ενότητα θα διασφαλιστεί και με ένα μεγάλο νούμερο προσέλευσης ανθρώπων θα είναι η νίκη του Πασόκ. Όχι ποιο θα είναι ο πρόεδρο, η νίκη του Πασόκ. Και, και ειδικό στου ψηφοφόρου τη δράμα, ο κ. Νικολαίδη, θα είναι να αποφασίσουν κατά συνείδηση. δεν κάνετε ε, ναι. κάλεσμα. Ε, ναι. Άλλοι ε, ναι. κάνουν <στοί> στο κόμμα σα. Τι κάλεσμα να κάνει ο Βασιλιά. Άλλοι ε, κάνουν να πάνε έξω από την κεντρική κοινωνία. Σκεφτόμαστε <στοί> να σα χαρίσουμε κανένα για το Σάββατο. Λοιπόν, ο καθένα. Κοιτάξτε, επειδή στιγμέ είναι κρίσιμε, ε, και, να και, όλοι θα κρυθούνε, να και όλοι θα κρυθούν. Ακόμα και το πώ θα συμπεριφερθεί ο καθένα το Σάββατο. Ε, Έχει δίκιο. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά τη εκπομπή να συνδεθούμε με την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, να δούμε εκεί οι κάτοικοι, όσοι έχουν μείνει, πώ αντιμετωπίζουν την κατάσταση και όσοι έχουν φύγει, τι πιστεύουν για την επόμενη μέρα.